Αγαπητοί καθηγητές, αγαπητά παιδιά, είναι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση να είμαι μαζί σας και πάλι. Δεν θέλω να ροχανίσω τον χρόνο σας. Ο Νικήτας Σταματελόπουλος είναι η κιθαράς. Μια εμβληματική μορφή του αγώνα. Ο ανιδιοτελής, αφιλοκερδής και αγνός ήρωας, που όλα τα έδωσε για την πατρίδα και πέθανε πάνστοχος και τυφλός. Δεν ξέρω πώς θα είναι η διαδοχή των διαφανειών. Θα αφήσουμε λίγο να μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό. Αυτό είναι από τα απομνημονεύματά του, τον Τσετσέτη. Εγεννήθηκα εις ένα χωρίο, μεγάλη Αναστασίτσα, από δόθε από το Μιστρά προς την Καλαμάτα. Ο προπάπους μου ήταν προεστός μου και ο πατέρας μου έφυγε τα 6 χρονών και πήγε με τα στρατεύματα τα Ρούσικα στην Πάρο και ήταν πολεμικός. Τον εσκότωσαν στη Μονεβασιά μαζί με ένα αδελφό και με ένα κουνιάδο. Από 11 χρονών μαζί με τον πατέρα μου έσαιρνα άρματα. Επιφέκησε ένα Τούρκο στο λιοντάρι. Από πολύ μικρός λοιπόν στον αγώνα για την ελευθερία. Πάπου προς πάπου, όπως αναφέρει ο ίδιος, αρματολεί η γενιά μου. Πόσα αδέρφια ήταν οι Σταματελέοι? 3 αδέρφια. Ο μεγαλύτερος αδερφός ήταν ο Νικήτας. Είχαν έναν μικρότερο αδελφό, τον Ιωάννη, τον νεομάρτυρα, ο οποίος αποκεφαλίστηκε μετά από τον πατέρα του, βλέποντας τον ίδιο του τον πατέρα, μπροστά στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο κάστρο της Μονεβασιάς. Η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, όποιος επισκεφτεί την Μονεβασιά, υπάρχει. Υπάρχουν και διάφορες δοξασίες. Ότι βλέποντας τον πατέρα του να αποκεφαλίζεται, ο Τούρκος Αγάς πρότεινε στο νεαρό παιδί Ιωάννη, φανταστείτε ένα παιδί 11-12 χρονών, να βλέπει τον πατέρα του να αποκεφαλίζεται και να του προτείνουν να του δώσουν τη ζωή και ενδεχομένως και οφίτσια. Και στην απάντηση, τι θα κάνεις, με ένα νεύμα του είπε: θα ακολουθήσω τον πατέρα μου. Λέγεται ότι μετά την καρατόμηση, το αίμα του σχημάτισε ένα σταυρό μπροστά στην εκκλησία. Αυτός είναι ο νεομάρτυρας Άγιος Ιωάννης ο Τουρκών Λεκιώτης, την εικόνα του οποίου έχουμε εδώ μπροστά μας. Είχε έναν άλλον αδελφό, τον Νικόλαο Σταματελόπουλο, κατά 12 χρόνια νεότερό. Τον ακολούθησε πιστά πάντα σε όλες τις προσπάθειες και σε όλους τους αγώνες. Σχεδόν σε όλες τις μάχες ήταν μαζί του. Εάν Λιχταράς είχε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος μετά τη μάχη στα Δονιανά, ο αδελφός του, ο Νικόλαος, την εικόνα του οποίου έχουμε εδώ μπροστά μας, πήρε το όνομα, το προσωνύμιο Καραπατέας. Γιατί ως νεότερος, ακολουθώντας τον μεγάλο αδελφό, τον ήρωα, τον Τουρκοφάγο, όποιος έπεφτε, έπρεπε, αν δεν πέθανε με την πρώτη μαχαιριά, έπρεπε ή τον πυροβολισμό, έπρεπε να τελειώσει. Άρα τι έκανε, συνέβλευε με το πόδι του τα κεφάλια. Κάρα πατώ, κάρα είναι το κεφάλι, πατώ. Άρα καραπατέας. Ο Νικηταράς πήρε γυναίκα την κόρη του πρωτοκλέφτη Ζαχαριά, την Αγγελίνα, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Τη Σοφία, τη Ρεγκίνα και τον Γιάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια των Σταματελόπουλων έκανε πάντοτε θηλυκά παιδιά, όπως ανέφερε ο ίδιος. Και η Αγγελίνα, η σύζυγός του, πολύ αγαπημένη του σύζυγος, τεκνοποίησε 8 φορές. Από τις 8 φορές επέλεξαν μόνο 3 παιδιά. Και 2 κορίτσια, όπως βλέπετε, και ένα αγόρι. Και όλα τα αγόρια, τόσο από την πλευρά του Νικήτα, όσο και από την πλευρά του Νικολάου, είχαν το όνομα του Γιάννη, του αδελφού τους, του νεομάρτυρα. Να τονίσω ότι είχε συγγενικό δεσμό με τον Κολοκοτρώνη. Η μητέρα του ήταν αδελφή της σύζυγου του Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό και πάντα τον αποκαλούσε θείο. Είχε πολύ μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και αν λένε τα βιβλία και οι ιστορικοί, εάν ο ηθήνων νους και ο στρατηγικός νους ήταν ο γέρος του Μποριά, ο Νικηταράς ήταν το χέρι του αγώνα. Άλλωστε το λέει και το δημότες άσμα. Μπροστά πάει ο Νικηταράς και πίσω ο Κολοκοτρώνης και πίσω του οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Εδώ είναι μια φωτογραφία από το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε στην Αναστασίτσα, που είναι έξω από την Καλαμάτα. Είναι από εδώ πλευρά, από την δυτική πλευρά του Ταϊγέρου. Διωγμένος και επιτηρημένος ο πατέρας του Τούρκου, σε ηλικία λοιπόν 16 ετών, πολέμησε στην Πάρο με τα ρωσικά στρατεύματα και βρήκε καταφύγιο στο Τουρκολέκα, τη δεύτερη οικογενειακή εστία. Εκεί γεννήθηκε ο γιος του Γιάννης, ο Άγιος Γιάννης.
που θα αναπτύχθηκε, όπως είπαμε, πάνω σαν στο κάστρο της Μονεμβασίας και ιδιοποιήθηκε αργότερα από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία ως Άγιος Ιωάννης του Προκολητιώτης. Ο Νικηταράς, ορκιζόμενος στο όνομα του πατέρα του και του αδελφού του, συνέχισε τον αγώνα ως κλέφτης και ακολούθησε το θείο του στα Επτάνησα. Πήγε στα Επτάνησα, οργανώθηκε στις τάξεις του Αγγλικού στρατού, υπηρέτησε μετά την συνθήκη του Τυρισσίου όταν έπεσαν τα Ιωάννια, πέρασαν στα χέρια των Γάλλων, υπηρέτησε στις Γαλλικές δυνάμεις, μετακινήθηκε μαζί με τον Κολοκοτρώνη και, και τα τάγματα των Ελλήνων που είχαν σχηματιστεί εκεί στην Νεάπολη της Ιταλία και επέστρεψε πάλι στα Επτάνησα. Τον ξαναβρίσκουμε μαζί πάντοτε ακολουθούμενος από τον αδερφό του Νικόλαο Σταματελόπουλο, τον εδώ είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννου. Προχωρήστε. Λοιπόν, λέγεται λοιπόν ότι συντηρούσε δικό του ένοπλο σώμα με Έλληνες που προέρχονταν από την ελεύθερη Ελλάδα στα Επτάνησα. Επιστρέφει λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα στο Μονιά, αποβιβάζεται στη Μάνη, τον μοιεί στην φιλική εταιρεία ο Χρήστος Πάθης και μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα και τον Πετρόπαιδη Μαυρομιχάλη μπαίνουν μέσα στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου του 1821. Ήταν η πρώτη κατάληψη στρατηγικού εντός εισαγωγικών στόχου, η κατάληψη της Καλαμάτας. Εδώ να υπογραμμίσουμε ότι δεν δόθηκε μάχη για την κατάληψη της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα παραδόθηκε μπροστά στον όπλο και στην ορμή των Ελλήνων. Με την έξυπνη της Επανάστασης, η πρώτη μάχη δόθηκε στο Μαλτέτσι της Αρκαδίας στις 12-13 Μαΐου του 1921. Ο Νικηταράς που κρατούσε με 200 άντρες τα άνω Λιανά κατάφερε να αποκρούσει 2.000 Τούρκους που επιτίθενται με πυροβολικό. Έπεσαν πάρα πολλοί Τούρκοι σε εκείνη τη μάχη και εκεί του δόθηκε το προσωνύμιο Τουρκοφάγος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είχε μαζί του πάντοτε τον μικρότερο αδερφό του, τον Νικόλα, τον Καραπατέα. Όταν καταλήφθηκε η Τρίπολη από τους Έλληνες, έγινε άγρια αφιερολόγηση. Φανταστείτε, στήφη ατάκτων να μένουν σε μια πόλη που θεωρείται που ήταν η πρωτεύουσα του Μωριά, να μπαίνουν ακόμα και με ληστικές διαθέσεις μέσα στην πόλη. Πάρα πολλά καλάφυρα, δεν ζήτησε κανένα λάφυρο για τον ίδιο τον εαυτό. Παρ' όλα αυτά, του προσέφεραν ένα σπαθί με πολύτιμες πέτρες, το οποίο το προσέφερε στην κυβέρνηση τότε με σκοπό να επανδρωθούν τα καράβια του Ιδραήλ Στόλου. Γράφει ο ίδιος στην σύζυγό του Αγγελίνα, τα παλικάρια μου ύστερα από τη μάχη με έδωκαν ένα σπαθί με φιλτισένια λαβή και αυτή την ταμπακέρα. Το σπαθί το έστειλα στους Ιδραίους για να βατώσουν τα καράβια τους και την ταμπακέρα σε σένα, γιατί μετά την πατρίδα εσύ είσαι η αγάπη μου. Είναι γεγονός ότι ήταν φιλόστρωγος πατέρας και αγαπούσε πάρα πολύ τη σύζυγό του. Σε όλες τις προσπάθειες του αγώνα, η έννοια του μετά τη μάχη ήταν τι κάνουν τα παιδιά του και πώς είναι η γυναίκα του. Εννοείται ότι σε εκείνες τις περιόδους και σε εκείνες τις συνθήκες όλοι περνούσαν ένα πάρα πολύ φτωχό βίο. Αυτό είναι το σπαθί του Νικηταρά, υπάρχει το σπαθί του Νικηταρά, είναι στη συλλογή των όπλων του αγώνος στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Σας προσκαλώ να, και το λέω σας προσκαλώ γιατί είμαι μέλος της Εθνικής Εταιρείας, εκεί που ανήκει το, η συλλογή του μουσείου, να δείτε αυτό το σπαθί. Θυμολογείτε ότι είναι αυτό το σπαθί, γιατί όταν το έδωσε στους Ιδραίους, αποφυλότητα με αυτό το επέστρεψαν. Είναι το μόνο ψήφος του Νικηταρά που σώζεται, είναι αραβικής τεχνοτροπίας αν παρατηρήσετε και μάλιστα έχει αυτές τις οδοντώσεις που δεν σπάνια βρίσκονται και ο τύπος του είναι πάλα ή αλλιώς στα αραβικά σάμσιρ. Διακρίθηκε στη μάχη του Αγιονορίου που αποτέλεσε τη στρατεία του Τηλιάνοβη δύο μέρες μετά τη μάχη στα Δερμενάκη. Συμμετείχε ενεργά ο ίδιος στη μάχη των Δερμενακίων. Λέγεται ότι για 2-24 ώρες πολεμούσε συνέχεια. Έσπασε δύο σπαθιά στα χέρια του και μάλιστα ήταν τόση η ένταση του αγώνα και τόσο το αίμα που έρεε που το σπαθί κόλλησε στο χέρι του. Και δεν μπορούσαν μετά το τέλος της μάχης να το ξεκολλήσουν από το χέρι του. Και γράφει ο Τσετσέτης ότι του έριχναν ζεστά νερά στην παλάμη για να μπορέσουν να αποκολλήσουν το σπαθί. Η ανιδιοτέτεια του αγρός φάνηκε για μια ακόμα φορά όταν από το πλήθος των λαφύρων της μάχης πίστηκε να δεχτεί ένα παράκριβο σπαθί, το οποίο αργότερα προσέφερε στον έρανο για την ενίσχυση του μεσολογίου, τον αγώνα.
Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Νικηταράς ήταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά, όπου συνεργάστηκε και με άλλους ένδοξους μορφές του αγώνα, όπως ήταν ο Οδυσσέας Αντρίκης και ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ότι ο Νικήτας, παρά το γεγονός ότι ανήκε ψυχήκτη και σώματι στο εντός εισαγωγικών στρατόπεδο στην παράταξη του θείου του Βολογοτρόνη, που τον ακολουθούσε πιστά, ποτέ δεν ήρθε άμεσα σε σύγκρουση με κανέναν από τις υπόλοιπες φατρίες. Ποτέ δεν εξτόμησε κακό λόγο για κανέναν, παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε και διώχθηκε. Πάντοτε ήταν πνεύμα συμβιβασμού και συμφιλίωσης. Μετά την απελευθέρωση, τάχθηκε στο πλευρό του Καποδίστρια. Είδε στο πρόσωπο του εθνικού κυβερνήτη του Καποδίστρια τον νέο ηγέτη της Ελλάδας και τάχθηκε στο πλευρό του. Έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες της κυβέρνησης. Πήρε μέρος στην τέταρτη εθνοσυνέλευση του Άγου ως πληροψήφιος του Λεονταρίου. Επί βασιλιάς όμως περιέπεσε με δυσεντισμένεια, επειδή υποστήριζε το αντιπολιτευόμενο Ρωσικό Κόμμα. Προφυλακίστηκε το 1939 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας της Φιλορθοδόξου Ενώσεως. Αλλά στην δίκη του το 1840 αθωώθηκε ελλείψη στοιχείων. Παρ' όλα αυτά, οι κατήγοροι του τον κράτησαν για ένα χρόνο μέσα στη φυλακή. Από αυτή τη φυλακή εξήγησε με πολλά προβλήματα υγείας. Ήταν σαχαροδιαβητικός, ήδη είχε αρχίσει να έχει μείωση στην όραση. Εννοείται ότι οι συνθήκες κράτησης, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Κολοκοτρώνη, δεν ήταν οι καλύτερες των συνθήκων. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, χρονίστηκε η υγεία του. Και μάλιστα η μοίρα του επιφύλασε και ένα πολύ δυσάρεστο παιχνίδι, διότι μετά την έξοδό του, μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές της Έλληνας και επιστρέφοντας στο σπίτι του, η κόρη του, η Σοφία, βλέποντας τον ταλαιπωρημένο της πατέρα, χαρακτηριστικά λέγεται ότι επειδή η φουστανέλα του και η φορεσιά του ήταν καταματωμένη και λερωμένη, ανεφώνησε «Αχ, πατέρα μου, πόσο πάντα κόκκινα». Λέγεται δε ότι από την πολύ μεγάλη στεναχώρια και θλίψη της που είδε τον Νικηταρά του Τουρκοφάγου που τον έφερε με υγιής, να σέρνει τα πόδια του και να μην βλέπει μπροστά του, από τη συγκίνησή της απεβίωσε στην αγκαλιά του. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, όπου έχουμε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του κράτους, του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστατίου και έγινε μια πολύ μικρή τιμητική σύνδεξη, που ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του. Το 47 διορίστηκε μέρος της γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 49, έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 67 ετών. Παμφτωχός και τυφλός. Ο ίδιος ο Νικηταράς έχει, όπως είπαμε, είχε τρία παιδιά. Δύο κόρες, τη Ρεγίνα, τη Σοφία που έφυγε νωρίς, και τον μικρότερο γιο του, τον Γιάννη. Δεν ευτύχησε να δει εγγόνια, οπότε από εκείνη την πλευρά σταματάει η συνέχεια. Μόνη συνέχεια ήταν από την πλευρά του Νικολάου. Η εμβληματική μορφή όμως του Νικηταρά έχει πολλά παραδείγματα να μας δώσει. Δεν τον καταπώνησαν οι σκληροί αγώνες, τον Νικήτα Σταμαδηλόπουλο. Δεν τον καταπώνησαν οι απώλειες που είχε στην οικογένειά του. Ανιδιοτελής, αφιλοκερδής, πάντοτε μπροστά. Πάντοτε πρώτος, πάντοτε να δώσει αυτό που εμείς θα λέγαμε σήμερα το καλό παράδειγμα. Η οικογένειά του πάπου προς πάπου πόντιζε με αίμα το δέντρο της ελευθερίας. Όταν αποφυλακίστηκε από τις φυλακές της Έλληνας, φανταστείτε μια οικογένεια, μια μητέρα, τη γυναίκα του, με τα παιδιά της, να ζει σε ένα σπίτι, ζούσε με δανεικά, όμως κανένας δεν δανείζει χρήματα. Χωρίς κέρδος. Είχε πετύχει λοιπόν κάποιος τοκογλύφος της εποχής χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Βγαίνοντας από τη φυλακή, βρήκε το χρέος. Τι είχε μπει στον τόπο, τι είχε μπει ως ενέχειρο. Το σπίτι τους. Μια καλύβα, μην νομίζετε. Μια καλύβα λέγεται στον λόφο του προφήτη Ηλία, στον Πειραιά, πάνω από το λιμανάκι του Μικρολίμανο. Πήγε λοιπόν ο τοκογλύφος και διεκδίκησε σε πληστηριασμό. Αυτός ο μικρόψυχος άνθρωπος, το σπίτι. Το μαθαίνει ο τυφλός πλέον στρατηγός και υποβασταζόμενος πηγαίνει στον πληστηριασμό. Και όταν ο υπάλληλος που ήταν εξουσιοδοτημένος να χτυπήσει το σφυράκι και να βγει ο τελευταίος πλειοδότης,
υποβασταζόμενος, ακουμπάει πάνω στο τραπέζι το σπαθί του και αναφωνεί τελευταίος πλειοδότης το σπαθί του στρατηγού. Σιγή, ντροπιασμένοι οι υπόλοιποι που έκαναν τις προσφορές τους. Ακόμα πιο ντροπιασμένος, αυτός που είχε βγάλει το σπίτι στο σφυρί. Έτσι κέρδισε λοιπόν το σπιτάκι του, την αρκοντοκαλύβα του, στον Πειραιά. Άλλωστε λοιπόν και τυφλός οδηγήθηκε από ένα φίλο, όπως είπαμε, στον τόπο του πληστηριασμού και έγινε αυτό που σας περιέγραψα. Έφυγε ο Νικήτας, βαριά άρρωστος, τυφλός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν μπορούσε, λέγεται, να εξυπηρετήσει τις βασικές του ανάγκες. Έγινε έρανος.